Γεια σας! Τι μου κάνετε, πώς είστε και πώς θα ήθελατε, θα θέλατε να ήσασταν. Λοιπόν, όπως βλέπετε φοράω τη μάσκα μου γιατί θα σας δείξω διάφορα πραγματάκια όπως κρεμούλες, πώς βάζουμε διάφορα στο πρόσωπό μου, τα έχω βάλει ήδη. Αλλά εγώ είμαι εδώ για εσάς για να σας δείξω τι πρέπει να κάνετε. Ξεκινάμε λοιπόν, θα σας δείξω το πρώτο προϊόν. Αφού έχετε καθαρίσει το πρόσωπό σας με ένα φανταστικό προϊόν, το οποίο θα σας το δείξω σε άλλο μου βίντεο, το καθαρίζω καλά, μου αφαιρεί τα πάντα παιδιά, είναι φανταστικό, δεν σας κάνω πλάκα. Θα σας δείξω όμως και τα άλλα μου προϊόντα. Αυτό που βάζω μετά, αφού έχω καθαρίσει το πρόσωπό μου τόσο καλά, είναι της VC ο όρος, που είναι αυτός εδώ πέρα. Αυτός εδώ ο ροζ πρέπει να φορεθεί για κάμποση, δηλαδή πρέπει να φορεθεί 2 εβδομάδες για να δείτε τα αρχικά αποτελέσματα. Γενικά έτσι ξεκινάει με όλα τα προϊόντα, δηλαδή πρέπει να τα φοράμε, μπορούμε να το δούμε και από την πρώτη μέρα, αλλά αν φοριούνται συνέχεια, φανταστείτε τι θα γίνει στο πρόσωπό σας. Είναι φανταστικός. Αυτός ο ροζ είναι για ενυδάτωση και για πρόληψη. Εγώ από ό,τι βλέπετε δεν έχω και τρομερά σημάδια, αν και έχω κάμποσα, αν δείτε. Είναι εισχωρήμα στο δέρμα μας και έτσι κάνει αυτό το φλοιό για να αναζωογονηθεί το πρόσωπό μας. Για μένα είναι καταπληκτικός. Τον φοράω και πετάω. Βάζω ένα τσίκ, να ξέρετε, και αρχίζω και το απλώνω παντού μέχρι και λαιμό. Το έχω κάνει ήδη, γι' αυτό δεν τα ξαναβάζω. Το άλλο προϊόν που βάζω είναι καθαρά για ενυδάτωση και είναι αυτό της Radiant. Δείτε το. Είναι για επιδερμίδες, όλες βασικά τις επιδερμίδες, το συγκεκριμένο, τον αγαπώ, το αγαπώ, την αγαπώ την κρέμα αυτή, έχω μπερδευτεί, ναι, αυτά τα σαρδάμια τα κάνω συνέχεια, οπότε πρέπει να μάθετε. Θέλω να σας πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένη. Κάνει ενυδάτωση, μου κάνει ακριβώς αυτό που θέλω στο δέρμα μου, δηλαδή εισχωρεί μέσα στο δέρμα μου, δεν κλείνει τους πόρους. Είναι φανταστικό, δοκιμάστε και θα με θυμηθείτε, μπαίνει και πρωί και βράδυ, που δεν χρειάζεται να παίρνετε βραδινές κρέμες. Για βράδυ, οι βραδινές κρέμες είναι για άνω του 40 νομίζω, για αυτές που είναι 30-35 από 14 χρονών νομίζω ότι είναι η κατάλληλη κρέμα για να την πάρετε. Προς Θεού δεν κάνω διαφήμιση, δεν έχω κάτι να κερδίσω. Απλά σας δείχνω αυτά που με έχουν βολέψει εμένα και επειδή τα έχω δουλέψει και πάνω κάτω ξέρω ότι είναι πολύ καλά στα προϊόντα και είναι και πολύ οικονομικά να ξέρετε. Το άλλο λοιπόν που χρησιμοποιώ είναι της VC αυτός εδώ, ο όμορφος, ο καταπληκτικός, δεν είναι ωρός, η όμορφη καταπληκτική γρεμούλα, η οποία τι κάνει, είναι ματιών, κάνει, συγγνώμη, ενυδάτωση στο δέρμα του προσώπου σας. Είναι φανταστικό, φανταστικό. Πιστέψτε με, πάρτε και θα με θυμηθείτε. Είναι τέλειος, καταπληκτικός. Αφού λοιπόν έχω βάλει και αυτό στο πρόσωπό μου και το έχω κάνει έτσι και τουβέτσι και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι, έχω φτιάξει ένα φλοιό στο πρόσωπό μου, ο οποίος τσουπ, κλείνει. Και έτσι έχουμε τελειώσει την ενυδάτωση. Με αυτό λοιπόν που μετά θα ξεκινήσω, ποτέ δεν ξεχνάμε τον τηλιακό. Είτε βρέχει, είτε έχουμε ήλιο, είτε έχουμε συννεφιά. Οι ακτίνες από ό,τι ξέρουμε μπαίνουν παντού, είτε από τα σύννεφα, παντού. Άρα εμείς τι έχουμε να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε το πρόσωπό μας. Αυτό που κάνω εγώ είναι βάζω ένα primer, το primer αυτό εδώ το οποίο το έβαλα. Παιδιά, είναι φανταστικό. Είναι το Primer Magic, το οποίο, αν σας πω πόσο κάνει, θα τρελαθείτε. Κάνει ό,τι δουλειά κάνει της MAC το προϊόν, κρατάει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και για μένα είναι απίστευτο. Κάνει 4,5 ευρώ, πραγματικά θα πάθετε πλάκα. Είναι αυτό εδώ. Το βρίσκετε σε... εμείς εδώ πέρα στο Ρόκλο της Κρήτης. Είναι στο Pink. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη. Παίρνω αυτό δηλαδή γιατί μ' αρέσει να το έχω. Πρωτού λοιπόν κάνουμε κάτι άλλο, ας γυρίσω λίγο την κάμερά μου για να μπορέσετε να με δείτε κι εσείς καλύτερα και να σας βλέπω κι εγώ για να μπορώ να βαφτώ. Λοιπόν, αφού έχω βάλει το primer, βλέπετε έτσι, έχω πιάσει τα μαλάκια μου με μία όμορφη κορδελίτσα, η οποία αυτή η κορδέλα είναι για να με βοηθήσει να μην πέφτω μαλλιά μου στη μέση
και εκτός αυτό έχω καθαρίσει το πρόσωπό μου και δεν θέλω να μπουν τα μαλλιά μου να κολλήσουν με τις κρέμες, άρα το βάζω πίσω, πίσω μαζί με τη στεκούλα μου. Ό,τι στέκα και να έχετε, είτε ένα κουτσουδάκι να πιάσετε έτσι τα μαλάκια σας. Και επειδή τα έχω ισιώσει, τα λυπάμαι να σας πω την αλήθεια, να φρυζάρουν. Ξεκινάμε λοιπόν με τη βάση μας. Εγώ έχω βάλει το primer μου, έχω βάλει τις κρέμες μου, οπότε στην ουσία είμαι κομπλέ από αυτά. Έχω κάνει τα πιο βασικά βήματα. Θέλω να βαφτώ για να βγω έξω να πάω μια καθημερινή βόλτα. Αυτό το make-up μου όμως θέλω να μου κρατήσει μέχρι το βράδυ, γιατί δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η βόλτα μου, δεν ξέρω πού θα πάω, δεν ξέρω τι θα κάνω. Άρα πρέπει να κάνω και αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχω πάρει ένα φανταστικό πινέλο της Bayreau. Δείτε το. Πολύ οικονομικό, με έχει βολέψει πάρα πολύ. Είναι αυτές εδώ πέρα, όπως λέμε, οι τριχούλες, όπως είναι τόσο μαλακές και μπαίνουν έτσι τσουκου 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 στο πρόσωπο και είναι φανταστικό, 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 φανταστικό. Και θέλω να σας πω ότι μου δώσανε προχθές ένα δείγμα, ένα λεπτό να σας το βρω, αν είναι το δείγμα μου, α, ναι. Αυτό εδώ. Αχ, το βαστάω να πω, ένα λεπτό. Της Vichy το 50. Παιδιά, κάνει θαύματα. Το έχω λατρέψει, θα πάω να το πάρω γιατί μου το δώσανε προχθές, το οποίο το έχω χρησιμοποιήσει τώρα 2 μέρες, γιατί πραγματικά έχει αντιλιακή προστασία. Είναι πάρα πολύ απαλό, δεν σου μπουκώνει το δέρμα, είναι απίστευτο. Εγώ θα βάλω ό,τι έχει μείνει, πραγματικά, για να δείτε ότι και αυτή η ποσότητα ακόμα, που δεν έχει μείνει τίποτα, δεν έχει μείνει, αν είναι ποτέ δυνατόν, δεν έχει μείνει, παιδιά. Τέλος πάντων, θα σας βάλω ό,τι έχει μείνει εδώ. Βασικά, τώρα δεν θα δείξει, οπότε άκυρο. Θα σας βάλω τις NYX, αυτό εδώ πέρα. Και αυτό πολύ ωραίο. Είναι το Born to Glow. To Glow, ναι. Οπότε, βάζω λίγο στο χέρι μου. Δείτε τι ποσότητα, έτσι. Βάζω πάρα πολύ λίγο, γιατί είναι πάρα πολύ αραιό. Αραιό και έτσι θα μου μείνει πάρα πολύ στο χέρι, οπότε είναι αμαρτία του Θεού να χρησιμοποιήσω τόσο πολύ make-up. Αρχίζω και βάζω, το παίρνω σαν ποσότητα από το χέρι μου και αρχίζω και βάζω κούτελο, μύτη, μάγουλα, ό,τι μείνει θα πάει και στο λαιμό. Οπότε αρχίζω με το πινελάκι μου και κάνω κυκλικές κινησούλες. Αρχίζω και τρελαίνομαι. Ακούτε κριτικά άραγε. Εμείς εδώ πέρα στην Κρήτη έχουμε πάρα πολύ και εγώ τα υπεραγαπώ τα κριτικά, να ξέρετε. Λοιπόν, άσχετο τώρα αυτό. Κάνω τσουκου 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 τσουκου. Το κατεβάζω όσο μπορώ. Βάζω και εδώ στο πλάι, γιατί πολλές φορές το make-up δεν πάει και στο πλάι, να σας πω την αλήθεια. Βάζω παντού, να πάει παντού, το περνάω. Είναι τόσο ευέλικτο αυτό το υπέροχο, αυτό το, πώς το λένε τώρα, το πινέλο, ξέχασα τη λέξη, αν είναι πινέλο. Και το βάζω σε όλο μου το πρόσωπο και το βάζω και κάτω. Βασικά να σας πω κάτι, αυτό το make-up δεν μου έχει και πολύ τη διαφορά με το κάτω μέρος του λαιμού μου, οπότε δεν με ενοχλεί. Περνάω έτσι και λίγο τα φρύδια μου, γιατί μερικές φορές πάνω από τα φρύδια, αν το περάσω κατά μήκος του φρυδιού, πολλές φορές εδώ πέρα που κάνει αυτή τη γραμμούλα, μου μένει το χρώμα του δέρματός μου. Οπότε τα περνάω και μία τα φρύδια, γιατί εγώ μου κάθονται και πιο καλά αν βάλω μετά το μολύβι, οπότε είμαι κομπλέ. Λοιπόν, αφού έχω βάλει το make-up μου και έχω τελειώσει με αυτό, εγώ δεν βάζω κορέκτορα. Γιατί απλά δεν έχω και τόσο μεγάλο πρόβλημα. Θα το βάλω μόνο όταν είναι για να με φωτίσει ή να κάνω κάποιο άλλο make-up που να θέλω να φαίνομαι λίγο πιο λαμπερή και πιο φωτεινά τα μάτια μου. Θα βάλω ένα concealer, το οποίο αυτό το concealer είναι αυτό εδώ. Είναι πάρα πολύ οικονομικό, είναι στα 9,90, να ξέρετε. Λέγεται Hideout, full covering concealer, δηλαδή αυτό. Αν βάλω μόνο αυτό, δεν χρειάζομαι κορέκτορα. Οπότε, βάζω εδώ και είναι και πάρα πολύ αυτό που έβαλα, ένα κλίτς
το οποίο το ακουμπάω στο μάτι μου, βάζω στη μητούλα μου, βάζω λίγο στα σπυράκια μου, γιατί δεν θέλω και να μου φαίνονται, να σας πω την αλήθεια. Δεν μου χαλάνε και όλο το τέτοιο. Αρχίζω λοιπόν και ταμπονάρω και το βάζω μέχρι εδώ που θέλω. Το πάω πάντα μέχρι εγώ τους κουροτάφους, γιατί θέλω και λίγο να φωτίσει. Οπότε το βάζω και μέχρι τους κουροτάφους, να σας πω την αλήθεια, και είμαι έτσι. Ταμπονάρω και λίγο εδώ να ανέβει. Τέλεια. Και αφού έχω ταμπονάρει, έχω βάλει και εδώ λίγο, γιατί θέλω να μου... Ξαναπαίρνω το υπέροχο αυτό πινελάκι μου, που το χρησιμοποιώ και για αυτό το λόγο, και αρχίζω και ταμποναριστά προσπαθώ να βάλω το κονσίλερ μου και να το φτιάξω. Επίσης και το ίδιο πράγμα κάνω και εδώ. Προσπαθώ να φτιάξω το κονσίλερ μου και το ανεβάζω μέχρι ψηλά. Μερικές φορές εγώ το περνάω και από την πάνω μεριά, έτσι ώστε να μην χρειαστεί μετά να βάλω primer για τα μάτια, οπότε κάτι βάζω και εδώ πέρα που έχω αυτό το σπυράκι και εδώ πέρα και αρχίζω μετά και ανοίγω και στη μητούλα μου. Και βάζω και ψηλά να φτιάξω εδώ που είχα βάλει ήδη. Προς το παρόν έχετε δει τη διαφορά, είμαι λίγο πιο άσπρη εδώ και εδώ. Okay. Εδώ και στη μητούλα μου που έχω βάλει κάποια πραγματάκια, που έχω βάλει το κονσίλερ μου και εδώ πέρα. Είναι, φτάσαμε σε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Ξεκινάω μετά με μία πουδρίτσα. Αυτή η πούδρα είναι της, αυτή εδώ, είναι της Dior. Είναι το 023. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, να σας πω την αλήθεια, αλλά δεν είμαι και εξετρελαμένη, οπότε θα σας έλεγα περιμένετε λίγο ακόμα να δοκιμάσω και κάποιες άλλες και μετά βεβαίως θα σας πω ποια είναι η καλύτερη. Χρησιμοποιώ λοιπόν αυτή, βάζω με το πινελάκι μου πάρα πολύ λίγο, παιδιά, έτσι, δεν βάζω πολύ, πάρα πολύ λίγο. Το περνάω σε όλο μου το πρόσωπο. Και βλέπετε, δεν το ξαναβουτάω για να βάλω. Είδατε όμως ότι το primer έχει αφήσει αυτή η γυαλάδα, παιδιά. Είναι φανταστικό, δηλαδή δεν υπάρχει για την τιμή του. Είναι πάρα πολύ καλό. Βάζω και πάνω από τα μάτια, από δρίτσα. Και έχω περάσει ολόκληρη πούδρα πάνω στο πρόσωπό μου. Έτσι ώστε έχω κάνει ένα όμοιο πράγμα. Και το concealer μου είναι όμοιο, μαζί με το make-up μου και όλα. Λοιπόν... Τώρα θα σας πω κάτι που θα σας ξετρελάνει, γιατί εμένα με έχει ξετρελάνει και δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Πήγα λοιπόν στο Jumbo μία μέρα, το οποίο δεν λείπει ποτέ από εμένα, και πήρα κάτι πάρα πολύ φανταστικό. Είναι αυτό εδώ. Έχει. Είναι glow palette, δηλαδή έχει για να κάνεις... πίτω. Έχει για να κάνεις φωτοσχιάσεις. Έχει φανταστική λάμψη και αυτή και αυτή. Είναι φανταστικά, δεν λείπει ποτέ. Είναι πάνφθινο, κάνει 3,90 πραγματικά και κάνει την απίστευτη αυτή δουλειά που θα δείτε τώρα. Εμένα επειδή το πρόσωπό μου είναι λίγο σορκυλό και δεν έχει έτσι πολλές γωνίες, εγώ θέλω το πρόσωπό μου να έχει γωνίες. Άρα, παίρνω λίγο το καφέ. Δεν βάζω πολύ. Εμένα με βολεύει αυτό το πινελάκι. Το σωστό είναι να πάρετε το πλατή πινέλο και όχι να το κάνετε έτσι. Απλά εμένα με βολεύει αυτό και έχω συνηθίσει γι' αυτό. Εσείς λοιπόν που θέλετε να κάνετε φωτοσχιάσεις, θα πάρετε ένα πινέλο που θα είναι κάπως έτσι λίγο, για να μπορέσετε να το βάλετε. Λοιπόν, επειδή εγώ θέλω να κάνω να έχω γωνίες. Όταν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε να έχουμε γωνίες, ξεκινάμε από το ματάι, από εδώ, από τους κροτάφους και κατεβαίνουμε μέχρι το στόμα μας. Αν εγώ τώρα δεν είχα σορυγγυλό πρόσωπο και είχα έτσι με γωνίες, θα έκανα αυτή την καμπύλη και θα πήγαινα μέχρι τα αυτή. Και εδώ πέρα θα το άρχισα να το δουλεύω. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, επειδή θέλω να έχω γωνίτσες, θα αρχίσω να κάνω
αυτό το πράγμα. Από πάνω μέχρι κάτω. Δεν βάζουμε πολύ. Προσπαθούμε να το σβήνουμε μετά βέβαια. Θα βάλω και από την άλλη μεριά. Είναι το αγαπημένο μου σημείο αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλήθεια σας λέω. Ήδη, αν δείτε, έχω ξεκινήσει να κάνω γωνίτσες έντονες. Αυτό είναι το μυστικό, να ξέρουμε πού να κάνουμε τις φωτοσχιάσεις και πώς πρέπει να τις κάνουμε. Βάζω και από κάτω. Για όσες έχουν έτσι λίγο, όπως λέμε, προγουλάκι, καλό θα ήταν να βάλετε και από κάτω, γιατί αν κάνετε φωτογράφηση, να ξέρετε ότι είναι το πιο ωραίο και δεν φαίνεται τίποτα ποτέ. Έχω βάλει τις φωτοσχιάσεις μου, δεν χρειάζεται να βάλω υπερβολή, να κάνω υπερβολή τρελή. Οπότε κάνω αυτό. Ποτέ δεν βάζω εδώ φωτοσχέση γιατί μου κοντένει το κούτελο, άρα εγώ δεν το θέλω αυτό. Αυτό που θέλω είναι να βάλω εδώ. Τέλεια. Τώρα, εγώ τη μύτη μου δεν την πειράζω, γιατί είναι ένα σημείο το οποίο αν δεν ξέρεις πολύ καλά, δεν το κάνεις. Εγώ επειδή ξέρω να το κάνω, δεν θέλω όμως, γιατί μου αρέσει η μύτη μου και μου αρέσει έτσι όπως είναι. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι αυτό εδώ. Ένα τσακ. Και αυτό το οποίο θα το αρχίσω μετά να το σβήσω με αυτό το υπέροχο πινέλο. Και μένει οριακά ίσα ίσα. Δηλαδή ίσα ίσα το ακουμπάω και μένει έτσι λίγο η φωτοσχίαση πάνω κάτω για να δούμε πώς θα είναι. Πώς είναι. Λοιπόν, θα αρχίσω τώρα να κάνω τα μάτια μου με την ίδια παλέτα. Πραγματικά παιδιά, αυτή η παλέτα με έχει σώσει άπειρες φορές από πολλά πράγματα. Θα σας δείξω τώρα τι θα κάνω. Λοιπόν, παίρνω αυτό εδώ το πλατή το πενελάκι μου, το οποίο τι κάνει τώρα αυτό. Εγώ θέλω το να βαφτώ έτσι με καφέ από. Μ' αρέσουν οι καφέ, μου πάνε, τις αγαπώ να σας πω την αλήθεια. Αρχίζω λοιπόν και κάνω το εσωτερικό, δεν το πάω μέχρι κάτω, όπως βλέπετε. Ξεκινάω με το εσωτερικό μου και κατεβάζω, κατεβάζω. Εγώ επειδή όμως θέλω να βάλω, βάζω πολύ λίγο εδώ, γιατί θα βάλω καφέ, χρυσό σκόνη πάνω εδώ. Άρα αν βάλω το καφέ από κάτω θα μου τονίσει περισσότερο το καφέ, δηλαδή την καφέ χρυσό σκόνη. Αρχίζω και τρελαίνω. Το έχετε ακούσει αυτό το τραγούδι? Είναι πάρα πολύ ωραίο, κριτικό. Και αλλάζω χαρακτήρα, έτσι λέγεται. Λοιπόν, και αυτό λοιπόν κάνω αυτό εδώ το υπέροχο. Υπέροχο όμως, πραγματικά υπέροχο. Δεν θέλω να μου βγει προς τα έξω, άρα προσπαθώ να μην το κάνω. Έχω βάψει αυτό το καφέ σε καφέ απόχρωση. Δηλαδή έχω πάρει τη φωτοσχίαση που έκανα και την έχω βάλει στα μάτια μου. Δεν βάζω πολύ για να μην μου πέσει. Και έχω κάνει αυτό το αποτέλεσμα. Καφέ! Αχ, με τρέμει. Ωραία. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε έχει και ένα ροζ και ένα λευκό. Εγώ θα χρησιμοποιήσω το ροζ για εδώ. Να μου δώσει λίγο λάμψη. Και το ροζ πάει πάρα πολύ με το καφέ και είναι, παιδιά, φανταστικό. Θα με δείτε μετά και θα πείτε είναι τέλειο πραγματικά. Αρχίζω και βάζω εδώ. Το βλέπετε? Βλέπετε ότι δεν υπάρχει. Δείχνει αμέσως, δηλαδή αμέσως κάνει αυτό το... Αχ, μακριώνεται μου, παιδιά. Δείχνει αμέσως στο πρόσωπό μου, δείχνει η λάμψη, τη βλέπετε αν γυρίσω και από εδώ και από εδώ. Είναι τέλεια. Επειδή όμως εμένα αυτή η λάμψη συγκεκριμένη μ' αρέσει, παίρνω λίγο στο χέρι μου και βάζω και εδώ. Να ξέρετε, γιατί μ' αρέσει υπερβολικά. Πιάνω και βάζω και στο άλλο μου. Την κατεβάζω λίγο παραπάνω, βάζω στα ζυγωματικά μου. Εδώ δεν την κατέβασα λίγο. Μ' αρέσει, παιδιά, πάρα πολύ. Δείτε, δείτε εδώ πέρα. Και είναι, παιδιά, 3,90, έτσι. Δεν θα μας τρελάνε τελείως. Και πάμε και παίρνουμε άλλες που δίνουμε πάρα πολλά λεφτά και θα μας κάνουν και δουλειά. Λοιπόν,
παίρνω αυτή εδώ τη 17, τη χρυσόσκονη, είναι πάρα πολύ ωραία. Και θα βάλω εδώ παιδιά, είναι φανταστικά η συγκεκριμένη. Δείτε, έβαλα λίγο και ήδη έχει αρχίσει και φαίνεται. Δείτε πόσο ωραία είναι. Είναι τέλεια, δεν υπάρχει. Βάζω και από αυτό για να είμαι καλυμμένη. Τέλεια. Έβαλα, δεν θέλω να βάλω κάτι άλλο. Νομίζω ότι είμαι κομπλέ έτσι. Και επειδή νομίζω ότι έχει πέσει λίγο κάτω από τα ματάκια μου, κουμπώνω αρχικά. Θα την κουμπώσω μετά γιατί τώρα δεν μπορώ. Βγάζω, παίρνω αυτό και αρχίζω και ταμπονάρω και βγάζω ό,τι έχει πέσει από κάτω από τα μάτια μου. Με το πινέλο δηλαδή, το, με το πινέλο λέω, με το... με αυτό. Με το make-up. Λοιπόν, και αρχίζω και κάνω κυκλικές κινήσεις και αρχίζω και το ανεμιδίο, δηλαδή δεν τα αφήνω έτσι, αρχίζω και το δουλεύω για να μπορέσει να ενωθεί με το πάνω και να γίνει ένα. Λοιπόν, μόλις τώρα το έφτιαξα αυτό, πάμε στο άλλο μας βήμα που είναι το φρύδι. Πολλά κορίτσια κάνετε το φρύδι σας πολύ βαμμένο. Όχι. Προσπαθούμε. Εγώ έχω πάρει τις NYX αυτό εδώ πέρα που είναι και για μολύβι χιλιών και το βάζω και στα φρυδιά μου και είμαι πολύ ευχαριστημένη. Και αρχίζω και κάνω, ξεκινάω από το κάτω μέρος. Πολύ απαλά κορίτσια μου. Πάρα πολύ. Το μπροστινό μέρος δεν το πειράζω σχεδόν ποτέ. Και έχω και αυτό εδώ το βουτσάκι το οποίο με καθοδηγεί και με βοηθάει να κάνω το σχήμα. Και είναι έτοιμο. Εμένα με έχει βολέψει πάρα πολύ αυτό το μολυβάκι. Και οπότε το κάνω έτσι για να μπορέσουμε. Και είναι έτοιμα τα φρύδια μου. Αυτό ήταν το τόσο απλό που έκανα στα φρύδια. Τώρα, όπα. Δεν πειράζει, το πιάνω μετά. Πιάνω το eyeliner. Το περνάω ακριβώς στη βλεφαρίδα επάνω και το βγάζω λίγο στα έξω. Στην ουσία θέλω να κάνω αυτό. Ωραία, τέλεια. Είναι το ίδιο. Έχω αυτή βέβαια λίγο εδώ. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα σας δείξω τι πρέπει να κάνετε και πώς πρέπει να τα βγάζετε αργότερα. Λοιπόν, και πάμε σε αυτό που αγαπώ περισσότερο και θα δείξω έτσι αυτό που έχω κάνει στα μάτια μου. Το τέλειο. Είναι η μάσκαρά μου. Η οποία μάσκαρα... μου αρέσει να τις κάνει τόσο μεγάλες, ειδικά αν έχετε μεγάλες βλεφαρίδες. Δεν χρειάζεται να βάζετε ψεύτικες, είμαι κατά του ψεύτικου να ξέρετε. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω τώρα. Αλήθεια. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μάσκαρα και αυτή πάρα πολύ οικονομικά, με έχει βολέψει πολύ. Δεν θέλω. Τι θα κάνετε αν τώρα, όπως εμένα, έχει πέσει λίγο. Το πιέζετε μία, κατευθείαν όμως δύο, φεύγει με τη δεύτερη να ξέρετε και μετά αρχίζετε και το πιέζετε και το κάνετε έτσι. Μετά παίρνετε πάλι το πινέλο του make-up και αρχίζετε και βάφεστε και είστε υπέροχα. Ωραία, αρχίζω και βάφομαι.
έβαλα κορίτσια μου και τη μάσκαρά μου. Αυτή τη μάσκαρα την καταπληκτική που σας λέω. Από κάτω δεν βάζω ποτέ μάσκαρα, να ξέρετε. Ποτέ. Έχω ξεκινήσει να βάλω το κραγιονάκι μου, που το αγαπώ πολύ. Αλλά πρώτα θα βάλω το μολύβι μου. Θα μου πείτε, δεν έχεις βάλει ρούζ. Το ρούζ θα το βάλω μετά το κραγιόν μου για να δω πόσο θα μου δώσει το κραγιόν αυτή την ένταση να μπορέσω να βάψω και τα μαγουλάκια μου. Οπότε, βάζω. Το περιγραμμά μου, το περνάω λίγο, πολύ λίγο έξω από τα χείλια μου. Γιατί αρέσει να είναι λίγο τζίζες. Και βάζω αυτό το κραγιονάκι. Έχω βάλει και αυτό που έχω διαλέξει είναι της Golden Rose, το ροζ το 51. Και θα το βάλω. Στα χείλια μου, το έβαλα. Αυτό ήταν το βάψιμό μου στα χιλάκια μου. Λοιπόν, καθώς βγάζω την ωραία αυτή την κορδελίτσα μου, πάμε να βάλουμε και το ρούζ μου και τελειώσαμε το make-up μου. Το μακιγιάζ, make-up είπα. Μην με παρεξηγείτε. Έχω αυτό εδώ το ρούζ, το οποίο μ' αρέσει τόσο πολύ. Το ανεβάζω και δίνω εγώ αυτή την ένταση που θέλω στα μαγουλάκια μου, στη μυτουλίτσα μου, στο πηγουνάκι μου και στα ζυγωματικά μου λίγο. Αυτά ήταν, κορίτσια μου, τα tips που μπορώ εγώ να βαφτώ και το κάνω. Τι, κάτι έχει πέσει πάνω εδώ. Αχού, έχει βγει κρεμούλα. Οκ, θα το φτιάξω μετά. Να ξέρετε ότι αυτά είναι τα tips που εγώ βάφομαι και προσπαθώ δηλαδή να είμαι απλή. Δεν βάζω κάτι πάρα πολύ έτσι ώστε να μπουκώνει το πρόσωπό μου και νομίζω ότι είναι μια χαρά το βάψιμό μου. Δείτε με κι εσείς. Δείτε το. Νομίζω ότι είναι τέλειο. Τι λέτε εσείς? Δεν ξέρω αν σας βοήθησα. Πιστεύω να σας βοήθησα. Σας αγαπώ πολύ. Μέχρι την άλλη Κυριακή γράψτε μου από κάτω τι βίντεο θέλετε να κάνω. Γράψτε μου τα πάντα, θα σας απαντήσω, θα μιλήσω, όποιος θέλει μπορεί να με βρει στο Maria κάτω παύλα Vitor στο Instagram και επίσης στο YouTube να πατήσετε καμπανάκι, να γραφτείτε στο κανάλι μου μία εγγραφούλα για να μπορέσετε όποτε κάνω βίντεο να βλέπετε τα πάντα και κάτι ακόμα, να είστε ο εαυτός σας. Σας αγαπώ πολύ, να προσέχετε πολύ και μην ξεχνάτε, μπείτε TikTok. Δείτε τα βίντεό μου, δείτε την κόρη μου και μέχρι τότε πολλά φιλιά. Σας αγαπώ.